Δολιοφθορά βλέπει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πίσω από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν εξασπάσει τις τελευταίες ημέρες στη Νότια Τουρκία. Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, το Υπουργείο Εσωτερικών και Μυστικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνες, καθώς η ταυτόχρονη εκδήλωση πολλαπλών εστιών προκαλεί βάσιμες υποψίες ότι οι φωτιές οφείλονται σε εμπριστική ενέργεια. Burada İçişleri Bakanlığımızın şu anda yoğun çalışmaları var. Τα πύρινα μέτωπα στη Νότια Τουρκία έχουν ανάψει φωτιές στην κυβέρνηση Ερντογάν. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά την παρέτησή της, κατηγορώντας τον Τούρκο πρόεδρο ότι έχει αφήσει τη χώρα χωρίς πυροσβεστικά αεροσκάφη. Kendine 13 uçak alacağına bir tane yeter kardeşim ya. 12 tane de yangın söndürme uçağı alsaydın. Υπάρχει ένα θερινό παλάτι με 300 δωμάτια στη Μαρμαρίδα, αλλά δεν υπάρχει αεροπλάνο να σβήσει τη φωτιά στη Μαρμαρίδα. Καλούμε όλους τους υπουργούς και τον Τούρκο πρόεδρο να παραιτηθεί. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, στην προσπάθειά του να μετριάσει τις αντιδράσεις των πολιτών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μετέτρεψε τις υποψίες για εμπρισμό σε βεβαιότητες, λέγοντας ότι πίσω από τις φωτιές βρίσκεται το PKK. Φαίνεται ότι πρόκειται για προβοκάτσια. Γνωρίζουμε ότι παλαιότερα τα μέλη του PKK ξεκίνησαν ως παιδιά της φωτιάς. Στην ίδια γραμμή κινείται και ο αρχιτέκτονας του τουρκολιβικού μνημονίου Τζιχάτ Γιαϊτζή, ο οποίος βλέπει Έλληνες δολιοφθορείς πίσω από τις πυρκαγιές. Kasıt var. Ve devlet ciddi bir Yunan PKK terörüyle karşı karşıyadır. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομολογό του και δήλωσε ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εάν ζητηθεί. Οι λαοί δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους ο ένας τον άλλον, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές.